σήμερα την παρουσίαση εδώ. Το θέμα είναι, όπως λέει και ο τίτλος, προϊστορικά σύμβολα, συλλαβάρια και ιστορικές γραφές. Σκέφτηκα να κάνω αυτή την ομιλία διότι στο διαδίκτυο και όχι μόνο ακούγονται ή γράφονται πράγματα που πραγματικά είναι εξωφρενικά. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει ειδικός επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με αυτά τα θέματα, η επιγραφολογία ή επιγραφική, όπως λέγεται αλλιώς. Ένας πολύ δύσκολος πράγματι κλάδος, όπου προσπαθούν οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτόν να ξεθάψουν κυριολεκτικά από ξεχασμένες γλώσσες, επιγραφές, πληροφορίες ιστορικές, αρχαιολογικές, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για τους λαούς εκείνων των εποχών. Θα ήθελα λίγο στην αρχή περισσότερο προσοχή σε 2-3 ορισμούς που θα κάνουμε, ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε μετά, είναι πιο απλά, απλώς να μπούμε στο πνεύμα αυτού που θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα. Ο πρώτος ορισμός είναι ο όρος εικονογράφημα, που θα τον βρούμε στα ξένα ως pictogram or pictograph, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια λίγο πολύ ρεαλιστική απεικόνηση αντικειμένων, όντων ή καταστάσεων. Θα έχω στη συνέχεια οπτικό υλικό και πιστεύω θα γίνουν αντιληπτά αυτά. Ενώ ένας άλλος όρος, ο όρος ιδεογράφημα ή ιδεόγραμμα, είναι ένα αφηρημένο σημείο ή σύμβολο που δεν μπορείς να καταλάβεις από την πρώτη στιγμή τι σημαίνει. Ενώ το εικονογράφημα λίγο πολύ απεικονίζει, όπως είπαμε, ένα πραγματικό γεγονός ή κάτι, ας πούμε, το οποίο μπορούμε να το αντιληφθούμε εύκολα. Και λογόγραμμα ή λογογράφημα είναι ένα γράφημα, δηλαδή μια γραφική αναπαράσταση μιας λέξης ή, όπως λέγεται στη σύγχρονη γλωσσολογία, ενός μορφήματος, δηλαδή της μικρότερης κατανοητής μονάδας μιας γλώσσας. Αυτό είναι ένα εικονογράφημα. Βλέπουμε, καταλαβαίνουμε εύκολα ότι υπάρχει εδώ ένας άνθρωπος και ο ήλιος. Αυτό γίνεται αντιληπτό στον καθένα, είτε είναι στην Αμερική, είτε στην Ασία, είτε στην Αφρική, οπουδήποτε αλλού. Τα δύο μαζί, αν τα πάρουμε σαν κάτι που θέλουν να μας πούνε, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τώρα τι ήθελε να πει αυτός που το έγραψε αυτό, που το ζωγράφισε μάλλον. Μια σκέψη είναι ότι, ξέρω εγώ, μια μέρα, αυτό σημαίνει ο ήλιος και όχι η νύχτα, ένας άνθρωπος χαιρετάει, μας χαιρετάει. Μια άλλη εκδοχή θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι είναι κάποιος ο οποίος λατρεύει τον ήλιο. Και υπάρχουν βέβαια από εκεί και πέρα και διάφορες εφάνταστες, ξέρω εγώ, ερμηνείες. Μπορεί κάποιος να πει είναι ένας τύπος που την έχει αράξει και κάνει ηλιοθεραπεία. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι τα εικονογραφήματα δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμα. Εκφράζουν κάποιες γενικές ιδέες που όταν είναι σε απλή μορφή μπορεί να γίνουν κατανοητές. Όταν προσπαθήσουν να αποδώσουν ευρύτερες έννοιες ή πιο εξειδικευμένες, αρχίζουν τα προβλήματα. Και γι' αυτό δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ουσία. Πάμε σε αυτά τα εικονογραφήματα, και το οποίο είναι και ιδεογράμματα. Εδώ θα καταλάβουμε τη διαφορά του εικονογραφήματος από το ιδεόγραμμα. Βλέπουμε στην πρώτη εικόνα είναι ένα σκύλος, το καταλαβαίνουμε όλοι, ένα τσιγάρο, μια αγελάδα. Αυτά είναι εικονογραφήματα. Ο κόκκινος κύκλος όμως με τη διαγώνια γραμμή είναι ένα ιδεόγραμμα.
που αναπαριστάνει την ιδέα του όχι ή δεν επιτρέπεται. Ενώ το κόκκινο τρίγωνο στο τελευταίο, στη τελευταία εικόνα δίνει την έννοια της προσοχής. Προσοχή, ξέρω εγώ, εδώ περνάνε ζώα, προσέξτε, μην χτυπήσετε με το αυτοκίνητο. Είναι τα σήματα της οδικής κυκλοφορίας. Αυτό, λοιπόν, μας δίνει ο συνδυασμός αυτός κάποιες πληροφορίες και είναι πράγματα που τα χρησιμοποιούμε, αλλά όπως θα δούμε στον ορισμό που ο Γάλλος επιγραφολόγος Ζαν Φεβρέρ ανέφερε για την γραφή και ο οποίος είπε, έβαλε ως προϋποθέσεις ότι για την ύπαρξη γραφής απαιτείται να υπάρχει ένα σύνολο από σημεία με νόημα εξ αρχής καθιερωμένο από μια κοινωνική ομάδα και για τη δικιά της χρήση. Δηλαδή είδαμε ότι αυτά ο κόκκινος κύκλος με την κόκκινη γραμμή ή το κόκκινο τρίγωνο, συμφωνήσαμε ότι δείχνει ο πρώτος την έννοια του απαγορεύεται, ενώ ο δεύτερος την έννοια προσοχή. Γιατί αλλιώς δεν λέει τίποτε. Ένα κόκκινο τρίγωνο δεν λέει τίποτε. Απλώς έχει καθιερωθεί και στη συνέχεια πέρασε, ξεκίνησε από μια χώρα, πέρασε και τις άλλες και έτσι διεθνώς σήμερα ξέρουμε ότι ο κόκκινος κύκλος με τη γραμμή είναι κάτι που λέει απαγορεύεται. Τσιγάρο ή απαγορεύεται να έχετε ζώα μαζί σας, οτιδήποτε. Σκυλιά στην περίπτωση της προηγούμενης χώρας που λέγαμε. Και τα σημεία αυτά πρέπει να μπορούν να καταχωρήσουν και να αποδώσουν μια φράση του προφορικού λόγου. Η απόκτηση αυτού του συμβολισμού και της σχηματογραφίας έγινε με μια σειρά από εξελίξεις, περισσότερο ή λιγότερο βραδίες και ολοκληρωμένες, σύμφωνα με την νοοτροπία και την γλώσσα των κοινωνιών όπου διαμορφώθηκαν. Δηλαδή, η πορεία προς την γραφή, προς την εφεύρεση της γραφής, δεν ήταν απλώς ένα απλό γεγονός ή ένα εύκολο γεγονός. Από λαό σε λαό διέφερε, από περιβάλλον σε περιβάλλον διέφερε, από γλώσσα σε γλώσσα επίσης, γιατί όλες οι γλώσσες δεν έχουν, που μιλάμε σε αυτόν τον πλανήτη, δεν έχουν την ίδια δομή, γι' αυτό υπάρχουν και διάφορες ομάδες γλωσσών ή οικογένειες γλωσσών που έχουν την ίδια γραμματική, συντακτική και φωνητική σε ένα μεγάλο βαθμό δομή, ώστε αυτές αποτελούν ένα σύνολο σε αντίθεση με μια άλλη ομάδα γλωσσών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο περάσαμε τρία στάδια στην εξέλιξη των γραφών μέχρι να καταλήξουμε στις σημερινές γραφές που χρησιμοποιούν πια όλοι οι λαοί του κόσμου. Ξεκινήσαμε από τις συνθετικές γραφές, αυτό που εκφράζει ο γερμανικός όρος Ideenschrift, δηλαδή κάποιες ιδέες, τα εικονογραφήματα που λέγαμε. Στη συνέχεια αρχίσαν να απομονώνουν από μια πρόταση, από μια έννοια, από μια φράση που θέλανε να εκφράσουν, αρχίσαν να απομονώνουν τις λέξεις και περάσαμε στις λεγόμενες αναλυτικές γραφές, που ήταν στην ουσία γραφές λέξεων. Το τρίτο και το πιο δύσκολο στάδιο ήταν οι λεγόμενες φωνητικές γραφές, όπου σπάσανε και τη λέξη σε ακόμη πιο μικρά κομμάτια, τις συλλαβές όπως λέμε, όπου με τον συνδυασμό των συλλαβών μετά μειώθηκαν και τα σύμβολα τα οποία ήταν αναγκαία να χρησιμοποιηθούν. Θα το δούμε αυτό παρακάτω πώς έγινε. Εδώ δίνω ένα παράδειγμα από το γνωστό μας τραγούδι «Κυρά Γιώργενα». Είναι ένα σκίτσο του Κυρ που λέει, ξέρω εγώ, έβαλε το σκούρο του, άναψε το πούρο του και έχει το σχήμα που καταλαβαίνουμε όλοι και τι θέλει να πει. Μπήκε στο αμάξι του και προσέξτε το, εν τάξη του. Εδώ αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε σε κάποιες γραφές πώς χρησιμοποιούνται δύο άλλες λέξεις ή έννοιες για να αποδώσουν κάτι άλλο. Εν τάξη του, δηλαδή έχει την πρόθεση εν, ένα ταξί και έκανε μια καινούρια λέξη, το εντάξει. Ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως και από τις 12 και μπρος
κύκλο φοράει για γαμπρός. Πάλι βλέπουμε εδώ το ίδιο φαινόμενο. Το κύκλο, ξέρουμε όλοι τι, και καταλαβαίνουμε τι είναι, και φοράει, το ρήμα φοράω, ξέρω τα παπούτσια μου, ένα ρούχο κτλ. Ενώνοντας αυτά τα δύο, κάνει μια καινούργια λέξη, κυκλοφοράω. Αρχικές προσπάθειες για την εφεύρεση της γραφής, και το λέω αυτό και το τονίζω γιατί πολλές φορές έχω διαβάσει η ανακάλυψη της γραφής. Δεν ανακαλύφθηκε η γραφή. Ανακαλύπτουμε κάτι που ήταν γνωστό, που μάλλον που υπήρχε και δεν ήταν γνωστό. Δηλαδή γι' αυτό λέμε η ανακάλυψη Αμερικής. Η Αμερική δεν δημιουργήθηκε όταν την ανακαλύψανε, προϋπήρχε βέβαια, απλώς την ανακαλύψαμε. Εδώ υπάρχει η εφεύρεση της γραφής και πολλοί κάνουν λάθος. Και εγώ πολλές φορές παρασύρομαι έτσι, έχω προσέξει εν τη ρήμ του λόγου που λένε και λέω η ανακάλυψη αυτής της γραφής. Είναι λάθος. Είναι εφεύρεση της γραφής. Με τη χρήση συμβόλων χρονολογούνται από την αρχή περίπου της νεολιθικής περίοδου, δηλαδή από την 7η χιλιετία π.Χ. Έχουμε βρει, υπάρχουν ευρήματα τέτοια, κινέζικα σύμβολα πάνω σε κάφκαλο χελώνας, τα τζακού σάγγινς όπως λέγονται στη διεθνή βιβλιογραφία, που χρονολογήθηκαν γύρω στο 6.000 π.Χ. Τα σύμβολα του ενός προϊστορικού πολιτισμού, όπως πήρε το όνομά της από ένα χωριουδάκι κοντά στον Δούναβε, στην πρώην Ιουγκοσλαβία, από τη Βίντσα, που προσδιορίστηκε μεταξύ 5.500 και 4.500 π.Χ. ότι χρησιμοποιούσαν αυτά τα σύμβολα. Οι πινακίδες της Ταρτάρια στη Ρουμανία, που χρονολογήθηκαν γύρω στο 5.500 π.Χ. και οι πινακίδες του Καράνοβο και της Γκραντέζνιστα στη Βουλγαρία μεταξύ 4.000 και 3.000 π.Χ. Ας τα δούμε. Αυτά είναι τα τζαχού σύμβολα αυτά που βρέθηκαν πάνω σε κάφκαλο χελώνας που λέγαμε στην Κίνα. Αυτά είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το προϊστορικό πολιτισμό όπου δεν ξέρουμε ακριβώς τι μπορούν να σημαίνουν. Ήταν κάτι που μεταξύ τους βέβαια είχαν συμφωνήσει ότι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα αυτό το V, το λατινικό, συνήθως αυτό είναι, φαίνεται και σε άλλους πολιτισμούς, χρησιμοποιείται σαν σύμβολο της γυναίκας. Τώρα αυτό μπορεί να ήταν, να σήμαινε τον αριθμό 3 ή μπορεί να σήμαινε το οτιδήποτε άλλο. Αυτές είναι οι πινακίδες της Ταρτάρια στη Ρουμανία, όπου βλέπουμε και εικονογραφήματα, δηλαδή βλέπουμε εδώ, αυτό μάλλον για μια κατσίκα είναι. Υπάρχουν τώρα και άλλα σύμβολα, ξέρω αυτό που μοιάζει σαν πρίζα, αυτό σαν κεραία τηλεόραση, ξέρω εγώ, και διάφορα. Εντάξει, αυτό ένα κλαδί ενός δέντρου με φύλλα. Αυτά είναι στο επάνω μέρος η λεγόμενη σφραγίδα του Καράνοβο, που υπάρχουν αυτά τα σύμβολα δεξιά, απλώς αυτά τα είναι για πιο καθαρά, τα μεταγράψαμε εκεί, όπου πάλι είναι κάποια κατανόητα σύμβολα που προφανώς αυτοί που ζούσαν σε αυτόν τον οικισμό τότε, ας πούμε, ξέρανε τι σήμαινε το καθένα. Υπάρχει βέβαια η εκδοχή, όπως και κάτω στην Γκραντέσνησα, αυτό την πινακίδα στο κάτω μέρος που έχει, υπάρχει περίπτωση να ήταν απλά σύμβολα, τα οποία να συμβολίζουν, ξέρω εγώ, μια θεότητα ή ξέρω κάτι άλλο, να μην κάνει ήταν προσπάθεια για γραφή. Εδώ βλέπουμε επίσης από ένα ογκώδες βιβλίο που είχε συγγράψει αυτό εδώ, η γλώσσα της θεάς, η Μακαρέτσα, μια πολύ μεγάλη αρχαιολόγος που έχει κάνει και ανασκαφές εδώ, η Μαρίγια Γκιμπούτας, η οποία προσπαθούσε να τα ομαδοποιήσει και να τα μαζέψει. Βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, είναι, τέλος πάντων δεν φαίνεται και πολύ καθαρά, είναι κάποιες τετράγωνες σπήρες, μέανδροι, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ακριβώς πώς, τι είναι, τα οποία πιθανότητα να ήταν απλά διακοσμητικά σύμβολα. Εδώ βλέπουμε την διπλή σπήρα που βρίσκεται σε αρκετούς πολιτισμούς που χρησιμοποιείται,
Πάλι δεν ξέρουμε γιατί τα είχαν. Ήταν ένα απλό διακοσμητικό, σημαίναν κάτι άγνωστο. Η Κιμπούτας προσπάθησε από όλα αυτά, τα οποία όπως σας είπα τα μάζεψε, τα κατέταξε κατηγορίες και τα συστηματοποίησε κατά κάποιο τρόπο, έδωσε κάποιες δικές ερμηνείες ότι το τάδε σύμβολο σημαίνει θεότητα, το τάδε σύμβολο σημαίνει νερό, το τάδε σύμβολο σημαίνει ξέρω, κυνήγι ή φωτιά ή δεν ξέρω τι κτλ. Και προσπάθησε να διατυπώσει μία θεωρία περί παλαιοευρωπαϊκής γραφής, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή, έτσι όλες αυτές οι ισχυρισμοί ας πούμε δεν είχαν ουσιαστική βάση και δεν θεωρήθηκε βάσιμη όλη αυτή η θεωρία. Εδώ να δώσω μερικά παραδείγματα. Το επάνω είναι, είναι τα λεγόμενα κήπους, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Ίνκας. Ήταν σύνολα από κλωστές διαφορετικού χρώματος και κόμπους. Με ένας κόμπος, δύο κόμποι, ανάλογα με διαφορετική απόσταση κτλ. Αυτά τα χρησιμοποιούσαν κυρίως για υπολογισμούς. Κάναν κάποιους λογαριασμούς και προφανώς τα αποθηκεύαν με αυτή τη μορφή. Το κάτω είναι ένας άλλος τρόπος μετάδοση μηνυμάτων και ίσως και κάποιων ιστοριών που χρησιμοποιούσαν οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής, όπου ανάλογα με το πλέξιμο, την ύμφαση δηλαδή η οποία υπήρχε και τα διάφορα χρώματα που χρησιμοποιούσαν, διηγούντουσαν κάτι. Αυτό λέω και εδώ, τα κήπους των Ίνκα του Περού, κορδόνια με νήματα από διάφορα χρώματα και κόμπους που χρησιμεύαν για να τηρούν λογαριασμούς, και τα βαμπούνς των Ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής που μετέδιδαν ιστορίες και μηνύματα μέσω συγκεκριμένου τρόπου ύφανσης σε ζώνες και εσάρκες.